Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσουμε μια ερώτηση την οποία κάνετε πάρα πολύ. Ξέχασα το απλά ID, τι κάνω. Μια ερώτηση η οποία δημιουργεί άγχος. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου και καλώ ήρθατε σε, σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλα διευθυντικά βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like και να πατήσει το κουμπί subscribe, καθώ οι περισσότεροι από εσά δεν έχει κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Επίση, φυσικά, όπω ξέρει, dimitza.gr και instagram γιατί με στρατό και είναι τα δύο social που, social που ανεβάζω περισσότερο. Οπότε, αν θε να μαθαίνει και συνέα, μην ξεχάσει να ακολουθήσει instagram και φυσικά Τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο πολλού πονάει. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλού του δημιουργεί ερωτήματα, και όταν γίνεται αυτό, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο άγχο γύρω από αυτό. Έχασα το Apple ID. Ξέχασα το Apple ID. Δεν θυμάμαι το Apple ID. Α ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα όμω, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσει το Apple ID. Γιατί δεν πρέπει να είσαι από αυτού που είσαι αφηρημένο, ειδικά με αυτόν τον σημαντικό κωδικό. Γιατί είναι ο πιο σημαντικό κωδικό για μένα που πρέπει να γνωρίζει. Το Apple ID λοιπόν είναι ένα συνθηματικό, είναι ένα κωδικό ο οποίο ενεργοποιεί για πρώτη φορά τον χρήστη του iPhone. Δηλαδή, όταν πάρει μια νέα συσκευή Apple, ό,τι είναι αυτή, ό,τι συνεπάγεται αυτή, μέχρι και ακουστικά AirPods για να έχει, πρέπει να έχει Apple ID. Οπότε, το Apple ID αν θέλει, φυσικά, να έχει ακουστικά AirPods έτσι, προφανώ, για να κάνει setup αύριο μεθαύριο τα ακουστικά σου. Ε, τώρα. Βασική προπόθεση και πάρα πολύ βασική προπόθεση είναι να μην τον ξεχάσει ποτέ. Γιατί, Γιατί αυτό ο κωδικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ξεχάσει αυτόν τον κωδικό, χάνει μετά και πρόσβαση στο iCloud, δηλαδή σε αρχεία όπω σημειώσει, όπω email, όπω φωτογραφίε που σα νοιάζει και πιο πολύ από όλου. Σα νοιάζει περισσότερο του περισσότερου. Και το πιο βασικό φυσικά, κωδικού. Όπω έχουμε δει και στο προηγούμενο βίντεο που θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή, τα βίντεο που δείξαμε, το βίντεο που δείξαμε μάλλον με του κωδικού που μπορεί να βάζει και να αποθηκεύσει και πάρεις τα θεματικά σου. Πραγματικά λύνει χέρια. Αυτό το πράγμα όμω, αν ξεχάσει το applaudiss σου, δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτού του κωδικού. Κακό. Ναι, μεν, αλλά. Τώρα που έχουμε διαχωρίσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και το πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνά το applaudiss σου, πάμε να δούμε εάν το ξεχάσει, πώ μπορεί να το ανακτήσει. Ξαναλέω ότι είσαι χρήστη ενό τηλεφώνου που έχει ένα δικό σου κωδικό και χρησιμοποιεί το δικό σου Apple ID. Μην βρείτε ένα τηλέφωνο κάτω και πάτε να κάνετε αλλαγή του Apple ID. Από τη στιγμή που το τηλέφωνο ενεργοποιείται για πρώτη φορά με ένα Apple ID για να απενεργοποιηθεί και για να το ανοίξει από την αρχή, πρέπει να ξέρει το Apple ID. Δεν γίνεται να πατήσει ξέχασα τον κωδικό μου, καθώ θα πάει email στο τηλέφωνο ή στο email του κινητού που έχει ενεργοποιηθεί το Apple ID. Οπότε προφανώ, αν σε περίπτωση εσύ πα να κάνει ανάκτηση iCloud, δηλαδή πα να πατήσει ξέχασα τον κωδικό και περιμένει να τον ενεργοποιήσει, είσαι βαθιά γελασμένο. Προφανώ δεν γίνεται. Η Apple γενικότερα με την ασφάλεια και την αυστηρότητα των πραγμάτων είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή του. Αν όμω έχει ένα ανοιχτό κινητό τηλέφωνο, αν έχει όμω έναν υπολογιστή Windows, αν έχει έναν υπολογιστή Mac, ή αν έχεις ένα Android τηλέφωνο και έχει ενεργοποιημένο το Apple ID σου και δουλεύει κανονικά, τότε μπορείς πάρα πολύ εύκολα να πας και να κάνεις μια ανάκτηση κωδικού. Αν σε περίπτωση βρει ένα τηλέφωνο, το κάνεις σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και περιμένεις να το ανακτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να ξέρεις το Apple ID σου, πρέπει να ξέρεις το συνθηματικό σου, τον κωδικό. Είναι το Apple ID που είναι ένα email και από κάτω ένας κωδικός, ο οποίος κωδικός αυτός είναι το συνθηματικό το Apple ID. Τώρα που διαχωρίσαμε λίγο το όλο αυτό, το όλο concept, πάμε να σα δείξω το πώ μπορεί να το ανακτήσει. Θα φτάσω τη διαδικασία μέχρι ένα σημείο, καθώ έχω τα ID μου χρόνια και προφανώ δεν θέλω να τα αλλάξω γιατί το θυμάμαι. Οπότε θα σα πάω μέχρι ένα σημείο, στο οποίο σημείο εκείνο, μετά από εκεί και μετά, εσεί θα συνεχίσετε τη διαδικασία και θα σα πω ακριβώ τα βήματα που βγάζει για να κάνετε ανάκτηση το δικό σα Apple ID. Προσπάθησα να κάνω ένα νέο Apple ID για να κάνω αντικατάσταση του κωδικού, αλλά πρέπει να το έχει κάποιο καιρό το Apple ID για να κάνει αντικατάσταση κωδικού. Οπότε μου ήταν λίγο ζόρι να το ενεργοποιήσω. Καθώ πρέπει να βάλει και διαφορετικό τηλέφωνο, πρέπει να βάλει και διαφορετικό email και λίγο θα μπέρδευε η κατάσταση. Οπότε θεώρησε πιο σημαντικό και πιο σωστό να σα το δείξω με το δικό μου Apple ID, αλλά να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή από εκεί και μετά απλά θα σα πω ποια η διαδικασία και πώ έχει. Έχουμε και λέμε. Το πρώτο και βασικό πράγμα που κάνουμε είναι Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το πρώτο και βασικό πράγμα που κάνουμε αν είσαι από του παλιού. Μην το λέω συνέχεια γιατί κουράζει. Επίση, θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι θα θέλατε να δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δώστε ιδέε γενικότερα. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου να κάνω σαν βίντεο. Αλλά θα με ενδιαφέρει και η δική σα γνώμη φυσικά. Οπότε, περιμένω να κάνω στα σχόλια τη δική σα απάντηση στο περί τι θέλετε να δείτε. Τι θέλετε να δείτε σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εφόσον ανοίγουμε screen recorder που ήταν αυτό που έπρεπε να απαντήσει, αν δεν το έχει απαντήσει ήδη, θα πάμε και θα ανοίξουμε μια νέα καρτέλα στον Google, στον ψεύτη. Ανοίγουμε λοιπόν μια νέα καρτέλα και πατάμε Google ή πατάμε οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να πατήσετε πώς να κάνω ανάκτηση του iCloud ή μπορείτε να πείτε I forgot Apple ID. Αυτή είναι και η σελίδα την οποία εμείς θα πάμε. Δηλαδή, εάν πατήσεις I forgot Apple ID είναι η σελίδα την οποία θα ανοίξουμε. Μπορούμε επίση, αν δεν θυμάσαι ή αν δεν ξέρεις, που θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή επίση για το ποια σελίδα είναι αυτή που κάνει, ανάκτηση του iCloud, θα πάμε στο ψεύτη. Μόλι πάμε στο ψεύτη, εδώ πέρα θα πατήσουμε I forgot Apple ID. Αν το πατήσουμε, μα βγάζει τη σελίδα του support. Δεν θέλουμε τη σελίδα του support, θέλουμε τη σελίδα iforgot.apple.com. Αν πατήσουμε αυτή τη σελίδα θα μας βάλει να βάλουμε το Apple ID. Το Apple ID είναι το email, δηλαδή είναι το username να πούμε διαφορετικά. Το οποίο προφανώς δεν πρέπει να ξεχάσεις γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα πέραν από το συνθηματικό σου. Το username, το Apple ID είναι πιο σημαντικό από το συνθηματικό του κωδικού σου. Γιατί ο κωδικός γίνεται ανάκτηση. Το Apple ID δεν γίνεται ανάκτηση. Αν σε περίπτωση δεν θυμάσαι ούτε το Apple ID, αν πας στις ρυθμίσεις και πατήσει εκεί που σου λέει το όνομά σου, εμένα λέει Γιώργο Δημητρίου, κάτω από το όνομά σου θα λέει το Apple ID σου. Εμένα το Apple ID μου είναι το email μου. 11papaki.gmail.com. Τώρα, αν εσύ εδώ πέρα βάλει το email σου, δηλαδή το Apple ID σου, και πατήσει συνέχεια. Θα σου βγάλει αμέσω μετά ένα παράθυρο, το οποίο παράθυρο αυτό θα σου λέει να βάλει στο κινητό σου. Σου έχει τα δύο τελευταία ψηφία, προφανώ, και δεν σου λέει ποιο είναι το τελικό κινητό σου, δηλαδή αν κάποιο πάει να κάνει ανάκτηση από το κινητό σου, να μην του δοθεί δυνατότητα ή να μην του δοθεί ο τρόπο να μπορέσει να το κάνει ανάκτηση. Αν πάει the way, ξέρει και το κινητό σου, τότε μπορεί απλά να βάλει το κινητό σου. Αλλά δεν είναι πάλι τόσο εύκολο, έχει πάλι ρήτρα που πρέπει να περάσει. Οπότε βάζω το κινητό μου. Επαναφορά συνδεματικού. Χρησιμοποιήστε αυτό το iPhone για να επανεφέρετε το συνδεματικό του Apple ID σας. Ωραία. Να επιτρέπετε, να μην επιτρέπετε. Πατάμε να επιτρέπετε. Μόλι πατήσουμε να επιτρέπετε, μπορείτε να βάλετε εισαγωγή κωδικού στο iPhone και να σα κάνει μέσω του iPhone. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό. Εμεί θέλουμε να το κάνουμε από άλλη συσκευή. Ωραία. Αν το κάνετε, σα βγάζει. Αναζητήστε τη γνωστοποίηση που εμφανίζεται στι συσκευέ Apple. Ένα μήνυμα με οδηγή έχει σταλεί σε όλε τι συσκευέ Apple που έχετε συνδέσει στο iCloud. Μεταβείτε σε οποιαδήποτε από αυτέ τι συσκευέ Apple για να επανεφέρετε το συνθηματικό σα. Βλέπετε λοιπόν ότι. Έχει έρθει μήνυμα στο iPhone, έχει έρθει μήνυμα στο Mac και σε κάποια iPad, ένα Mini και ένα Air που έχω. Αν αγγίξετε κλικ θα εμφανιστεί γνωστοποίηση σε μια συσκευή Apple σας. Αν πατήσουμε τη γνωστοποίηση όπως μας ήρθε πριν στο iPhone στις ρυθμίσεις μας λέει να βάλουμε το ε, συνθηματικό, το τετραψήφιο συνθηματικό που έχουμε. Ωραία βάζουμε το τετραψήφιο συνθηματικό και αμέσω μετά μα πηγαίνει στην επόμενη καρτέλα που λέει νέο συνθηματικό Apple ID. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί ακόμη περισσότερο, δεν ήταν τόσο εύκολη. Έχει απλοποιηθεί πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο. Υπάρχει τρόπο φυσικά να το κάνει και από Windows, ανοίγοντα τη σελίδα iCloud.com και πατώντα ξέχασα το συνθηματικό μου. Εκεί πέρα ίσω χρειαστεί να έχει πρόσβαση στο email του Apple ID σου, δηλαδή εμένα είναι το Gmail μου, εσείς μπορεί να έχετε κάποιο iCloud mail. Οπότε πρέπει να συνδεθείτε στο iCloud mail σας για να μπορέσετε ουσιαστικά να συνδεθείτε εκ νέου ξανά στο Apple ID σας. Εγώ δεν συνεχίζω τη διαδικασία, εσείς βάζετε νέο συνθηματικό δυο φορές και πάνω και κάτω να είναι το ίδιο και να συμπαδίζει το ένα με το άλλο και πατάτε συνέχεια και το Apple ID αλλάζει τόσο εύκολα. Πλέον η διαδικασία όπως είπα έχει απλοποιηθεί ακόμη περισσότερο και δεν χρειάζεται να κάνεις τόσα πολλά πράγματα για να το κάνεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσε καλώ τέτοια βίντεο, μην ξεχάσει να κάνεις ένα like, να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα τίποτα βίντεο. Καθώ οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Όπω είπα, όλα τα link που χρειάζεται να βρει κάτω στην περιγραφή. Και φυσικά δεν ξεχνά Instagram και dimitgeo.gr που είναι τα δύο βασικά social που ανεβαίνουν συχνά και καθημερινά πράγματα που σα ενδιαφέρουν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.